Να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Πλεύρη, βουλευτή πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Συγχαρητήρια να σας δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και την κυρία Πετυπέρκα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Φλόρινα. Συγχαρητήρια. Σας εδώ ως Γενικό Γραμματέα τόσα χρόνια, αλλά τώρα συγχαρητήρια και εσείς για την εκλογή σας. Κύριε Πλεύρη, να ξεκινήσω με εσάς και να σας ρωτήσω με αυτό που συμβαίνει με το θέμα του Ρουβίκονα. Επειδή είστε και νομικός και έχετε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια, θα πάμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά επειδή είναι νομικό το θέμα, τι γίνεται τώρα, θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των ακτιβιστικών αυτών, ας πούμε, ή των ενεργειών του Ρουβίκονα? Λοιπόν, να ξέρουμε ότι αυτές οι ενέργειες καταρχήν είναι παράνομες ενέργειες. Δηλαδή, εγώ τον ακτιβισμό στο βαθμό που παραβιάζει την νομιμότητα δεν μπορώ να τον καταλάβω. Τι κάνει όμως ο Ρουβίκονας και το κάνει με μία μεθοδικότητα, κατά την άποψή μου. Προσπαθεί αυτές οι παράνομες πράξεις να φτάνουν στα όρια του πλημελήματος και να μην πάνε παραπάνω, προκειμένου να μην έχουν τον κίνδυνο των προφυλακίσεων από κακουργηματικές πράξεις. Γι' αυτό βλέπετε, φτάνει σε ένα συγκεκριμένο πεδίο κλιμάκωσης. Μέχρι τώρα αποφευχόταν πολλές φορές να αναζητηθεί ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή αυτός ουσιαστικά που έκανε τις αναρτήσεις και έλεγε ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Συνεπώς τώρα υπήρξε μια συγκεκριμένη κίνηση. Από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία θα πάρει το δρόμο της νομιμότητας, δηλαδή να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο λέμε εμείς ξεκάθαρα είναι ότι το Ρουβίκονα ούτε θα το συνοδεύουν ταξί να τον παίρνουν από τη Βουλή να φεύγει όπως είδαμε στο παρελθόν, ούτε θα υπάρχει ανοχή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από ότι... δεν χρειάζεται να γίνουν πιο αυστηρές. Να εφαρμόζεται η νομοθεσία, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος διαπράττει πλημέλημα, ακολουθείται η αυτόφορη διαδικασία. Απλώς πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Διανοούμαστε ποτέ κάποιος να λέει ότι αναλαμβάνω αυτή την πράξη την οποία έχει γίνει και μέχρι τώρα να μην έχει σχηματιστεί φάκελος εναντίον του για αυτές τις πλημελητικές πράξεις? Θα πετάει κάτι μπογιές, θα συλλαμβάνουν, αν συλλαμβάνουν κάποιον. Δεν είναι, γιατί συνήθως δεν τους βρίσκουν. Ναι, υπάρχουν τα δικήματα της συμμορίας. Βεβαίως, θα πηγαίνουν στο αυτόφορο, θα παίρνει τη διαδικασία και θα καταδικάζεται για αυτό που έχει κάνει, εάν το έχει κάνει και αν αποδειχθεί ότι ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχουν τα δικήματα της συμμορίας και μια σειρά από πράξεις μπορεί να είναι φθορές ξένης ιδιοκτησίας, μπορεί να είναι οι προπυλακίσεις οι οποίες γινόταν. Το αν χρειάζεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για να καμφθεί η δράση του Ρουβίκονα είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά κατά την άποψή μου υπάρχει το νομικό πλωστάσιο. Απλώς πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός αντίλογος στα δικήματα τα οποία έχουν ψηφιστεί και υπάρχουν, εάν κάποιος τα διαπράττει, όποιος και να είναι αυτό και όπως λέγεται, να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Αυτό θα το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα και στο Ρουβίκονα, σας το λέω, υπήρχε κατά την άποψή μου συμβουλές συγκεκριμένες και από νομικούς μέχρι ποιο σημείο να φτάσουν, γιατί θέλουν να είναι πλημελήματα. Αλλά έστω και για αυτά τα πλημελήματα να αποδίδονται ευθύνες και να καταδικάζονται. Είναι δυνατόν τώρα σοβαρά να μιλάμε ότι κάποιος θα λέει ότι αν η πολιτεία εφαρμόσει το νόμο και κάνει συλλήψεις οτιδήποτε ή διαλύσει τα καθεστώτα ανομίας που υπάρχουν, θα κάνουμε επιθέσεις σε τουριστικούς χώρους? Κυρία Περικά, είδα και στην ομιλία των στελεχών σας στη Βουλή, υπόθηκε αυτό. Φοβάστε ότι θα πάμε για μία, πώς να το πω, δεξιά στροφή και στην αστυνομία, δηλαδή φοβάστε την εγκαθίδρυση ενός αστυνομοκεντρικού κρατούς? Γιατί σε αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης δεν έχει άδικο. Δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει η ασφάλεια είναι και δεξιά και αριστερή και κεντρώα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να τηρείται η νομοθεσία. Ναι. Και εκεί μπαίνει μια τελεία. Είπαμε για πλημελήματα, υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι καταρχήν και πώς έχει δομηθεί και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο έχουν πάει. Μεταναστευτική πολιτική, στο φρονιστικό σύστημα. Ευτυχώς δεν πήγε έρευνα και τεχνολογία, είναι το μόνο που λείπει. Αυτό λοιπόν δείχνει έναν αυταρχισμό και μια τέτοια τάση, νόμος και τάξη. Ήταν στα βασικά προεκλογικά επίδικα της κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν αποδίδει σε καμία περίπτωση αυτό που λέμε, που μιλάμε για ασφάλεια. Έχουμε δεν διαφωνείτε, ας πούμε, που βρήκε διάφορους αστυνομικούς που ήταν χαμένοι δεξιά και αριστερά. Όχι μόνο, όχι σε αυτό, έβαλε... να σας πω κάτι. Είχαμε βρει ήδη και εμείς στην προηγούμενη διακυβέρνηση πολλούς αστυνομικούς, να μην αναφέρω τώρα νόμιμα και διευθύνσεις, που ήταν σε πολιτικούς που είχαν πεθάνει κιόλας και τα λοιπά. Αυτά γίνονται κατά καιρούς. Είναι δημοσιογράφοι, αυτό, αυτό δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Βουλή και είπε ούτε λίγο ότι η πολιτική μεταναστευτική πολιτική σε όλη την Ευρώπη υπάγεται στο προστασία του πολίτη, που ήταν λάθος.
εισαΐς από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το μεγάλο Υπουργείο, το πρώτο τη τάξη Υπουργείο, και μέσα εκεί μπαίνει το προστασίας του πολίτη, η μεταναστευτική πολιτική. Άρα τι λέτε, ότι σχέδιο αρμοδιοτήτων οδηγεί κάπου. Άρα εγώ λέω ότι δίνει ένα πολιτικό στίγμα, το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, εννοείται, διότι υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές. Και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, θα μείνω σε αυτά, γιατί αυτά θεωρώ ότι είναι τα κρίσιμα. Και σε ό,τι αφορά το σοφρονιστικό σύστημα. Να σας πω κάτι, έχει δηλαδή καμία σημασία ποιος θα έχει την αρμοδιότητα, έχει, αν λυθεί το θέμα των φυλακών, το θέμα του ασύλου και το θέμα των εξαρχείων. Έχει μία σημασία, γιατί κάθε φορέας έχει από τη δική του πλευρά μία αρμοδιότητα και κάτι να επιτελέσει. Άλλος είναι ο ρόλος λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, πολύ σοβαρός, πολύ χρήσιμος βεβαίως, αλλά άλλος είναι ο ρόλος του σοφρονιστικού συστήματος, που έχει και θέματα παιδείας και θέματα υγείας και θέματα δικαιωμάτων. Αυτά σε μια πολιτισμένη χώρα της εποχής μας δεν πρέπει να συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνανε παλιά και σε κάποια καθεστώτα δύσκολα. Σας έλεγα ότι είναι περισσότερο θεωρητικό αυτό. Δεν είναι θεωρητικό. Και ελπίζω στην πράξη σιγά σιγά, εγώ εκτιμώ ότι σιγά σιγά θα δούμε ότι αυτό, εφόσον θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να καταλάβουμε αυτό τη διαφορά. Αυτό είναι που λέτε και εσείς ο νόμος, κοιτάξτε. Αυτό το λέμε ειρωνικά σε εισαγωγικά, χωρίς να εννοούμε ότι δεν θέλουμε να τηρεί το νόμος, κοιτάξτε. Εννοούμε ακριβώς αυτό. Μία επιστροφή πίσω σε κάποια μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία έχουν οριστικά παρέλθει και αποτύχει, εγώ θα έλεγα. Διότι σε μία ευρωπαϊκή χώρα της σημερινής εποχής, αλλά είναι και πολλά άλλα θέματα που είναι και θέματα και πολιτισμού και δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ είναι μια κατάκτηση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Πέρκα, έχουν όλοι οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα νόμο, κοιτάξτε, δεν είχαμε ποτέ. Εφαρμογή σκληρών νόμων για την ασφάλεια και την τάξη δεν είχαμε ποτέ. Ποτέ. Εγώ θα σας πω αντίθετα ότι στην Ελλάδα, εκτός από τον απολογισμό που έκανε το προστασίας του πολίτη με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, η οποία αν δεν φτάσει στο μηδέν πάντα θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε μια χώρα που δεν έχει την τρομοκρατία και τις επιθέσεις που έχουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Δεν έχουμε τέτοιο επίπεδο προβλήματα. Αυτό να το βάζουμε στην κουβέντα. Κύριε Πλεύρη, αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο για το σοφρονιστικό. Για να το κλείσω. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των φυλακών είναι ότι δυστυχώς συμμορίες οι οποίες είναι τρομοκρατικές και σκληρά ποινικές λιμένονται τις φυλακές. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να γίνει μεταφορά. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι φοβούνται και απειλούνται. Καθημερινά ακούμε να υπάρχουν δολοφονίες μέσα στις φυλακές. Οργανώνονται δολοφονίες, δεν θέλω να σας πω για τον συνάδελφό μου, τον Μιχάλη τον Ζαφυρόπουλο, αλλά και για τους συναδέλφους που υπερασπίζονταν ως πολιτική αγωγή. Άρα αυτό το φαινόμενο των ελληνικών φυλακών είναι πάρα πολύ προβληματικό. Οι φυλακές που τα φύγουν από τον Κορυδαλό, που λένε δεν θα είναι μέσα στον αστικό ιστό, αλλά θα είναι κοντά σε μια μεγάλη οδική αρτηρία. Πού θα πάνε οι φυλακές? Κοιτάξτε, γίνεται, ο σχεδιασμός και είναι σωστός είναι ότι οι φυλακές πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού, αλλά να βρίσκονται σε κεντρική αρτηρία, διότι ακριβώς οι φυλακές είναι μια ζωντανή κοινωνία. Έχουν μεταγωγές κρατουμένων στα δικαστήρια. Επισκέπτες πάνε. Δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ απλώς γνωρίζω, συμφωνώ απόλυτα καταρχήν και φαντάζομαι είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί μέσα στον Κορυδαλό να υπάρχουν φυλακές. Και σίγουρα οι φυλακές προφανώς πρέπει να βρίσκονται σε έναν οδικό άξονα που να είναι προσβάσιμοι και σε δικηγορουσικές επισκέπτες, αλλά και γρήγορες μεταγωγές όπως είναι στις περισσότερες πόλεις. Όλες οι καινούργιες φυλακές που έχουν γίνει και στα Γρεβενά, οπουδήποτε καινούργιες φυλακές ενώ 15 ετίας, 20 ετίας, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού, αλλά πολύ κοντά στους χώρους που πρέπει να πάνε οι κρατούμενοι, δηλαδή στα δικαστήρια. Πάντως, δεν κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί μας ανακοινώθηκε ένα έργο στο οποίο όλοι θα συμφωνήσουμε. Βεβαίως να φύγουν οι φυλακές, θα αποδοθεί το οικόπεδο στο Δήμο κτλ. Αλλά δεν μπορείς να ξεγγέλεις κάτι, δεν έχεις βρει πού θα πάει, δεν υπάρχει ένα σχεδιασμός. Δηλαδή, το πού θα πάνε είναι πολύ βασικό. Και σε μια χώρα που θα ξαναπώ εγώ ότι οποιοδήποτε έργο σχεδιάσεις, δεν θα. Ευτυχώς προχωρήσουμε εμείς τα κτηματολόγια και τις κρίσεις γης. Δηλαδή, αυτό είναι σε βάθος δεκαετίας σύμφωνα με τα δεδομένα. Εγώ θέλω να πάμε στην σημερινή μέρα. Τη δύσκολη. Η οποία είναι μια δύσκολη μέρα, δύσκολη και θα μου επιτρέψετε να πω και μια μέρα ντροπής για την ελληνική πολιτεία. Εσείς, κύριε Πλεύρη, από εδώ και πέρα έχετε εσείς την ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, κρίθηκε ίσως και για το μάτι, ίσως όχι, αλλά κρίθηκε. Τι σας τιμά το γεγονός πια? Χθες βγάλαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει, έχασε τη μάνα του. Έχει κάνει το σπίτι του. Του στέλνει ακόμα η ΔΕΗ του λογαριασμό να πληρώσει για το κάμενο σπίτι. Αυτά όλα, πόσο γρήγορα μπορεί να τα λύσει αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν μπορεί να ξαναχτίσει, γιατί η πολυδομία του λέει δασικό. Η ΔΕΗ του λέει έχει σπίτι, πλήρωσε το ρεύμα και του στέλνει και τον ένφια.
Λοιπόν, για το πρώτα απ' όλα, για μια ακόμη φορά που πούμε τα συλληπιτήρια στους συγγενείς των θυμάτων, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι το άπαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά τη συμπαράσταση στους ανθρώπους που είναι τραυματίες αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε για 55-58, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά εγκάβματα, καθώς και αυτοί που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Τώρα, σε πρακτικό επίπεδο ανακοινώθηκαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των χρημάτων που έχουν δοθεί, με την άμεση πρόσβαση των ανθρώπων που έχουν τα εγκάβματα σε υπηρεσίες του ΕΟΠΗ που δεν προβλέπονταν από τον ΕΚΠΗ, από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας, ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να απαλύνουμε τον πόνο τον οποίο έχουν. Αντιστοίχως, να τρέξουν οι διαδικασίες κατεδαφίσεων, γιατί για να πάρουν αποζημιώσει οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν γίνει πρώτα καταδαφίσεις. Ο αντίπαλος των ανθρώπων αυτών είναι ο χρόνος. Προφανέστατα. Είδατε, χθες ανακοινώθηκαν κάποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες και ο βασικός σχεδιασμός που υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό χθες είναι ότι σε έναν χρόνο από τώρα είναι στο επόμενο. Αυτά τα μέτρα αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης χθες, αυτό φαντάζομαι δεν έχουν κανένα. Και τα 31 εκατομμύρια που ξεμπλοκάρει. Το θέμα είναι, οι υπηρεσίες του δημοσίου μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς του Μητσοτάκη. Οι υπηρεσίες του δημοσίου θα πρέπει να ακολουθήσουν τους ρυθμούς τουλάχιστον στο κομμάτι αυτά, δηλαδή τα αυτονότητα να πάμε στα χρήματα, τα 31 εκατομμύρια να αποδοθούν προφανώς στον σχεδιασμό που υπόθηκε για το τι πρέπει να γίνει που θα πάει στο ΤΕ, εκεί πέρα πράγματι μπορεί να υπάρχουν και κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια να ξεπεραστούν. Αλλά το να συζητήσουμε αν θα κατεδαφιστούν τα σπίτια είναι θέμα που δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες, προφανώς και πρέπει να ακολουθήσουν. Όπως αντιστοίχως θεωρώ ότι γίνει και μια πρόοδος, γιατί κοιτάξτε, γίνεται, ευθύνες θα αποδοθούν. Και θα αποδοθούν σε αυτούς που τους έχουν και δεν θα τις αποδώσουμε εμείς, θα τις αποδώσει η δικαιοσύνη και ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Διότι και για αυτά τα θύματα. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τις οικογένειές τους να δουν αν θα αποδοθούν. Το να αποχαρακτηρίσει μια περιοχή που είναι 40 χρόνια δασική, αυτό θέλει νόμο. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Προσέξτε, εμείς δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον αποχαρακτηρισμό, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν έπρεπε τα σπίτια που ήταν να γκρεμιστούν, να γκρεμιστούν. Αυτή τη στιγμή αναφέρονται από τα 200. Μα πάει στην πολεοδομία και του λέει εσύ δασικό. Θέλει άδεια κατεδάφιση. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι έργο η κατεδάφιση. Πήγαινε κόσμο. Που λέει να δώσει μου την άδεια οικοδομής. Και η άδεια οικοδομής δεν τη δεχόταν η πολεοδομία που του είχαν ζητήσει. Ωραία, αυτά όλα δεν έπρεπε να είχαν λυθεί τώρα ένα χρόνο. Ναι, πριν 30 ετών έπρεπε να είχαν λυθεί. Ανακοινώθηκαν χθες όλες οι συγκεκριμένες ενέργειες που θα γίνουν. Αν χρειαστεί νόμος, θα ψηφιστεί νόμος. Όπου δεν χρειάζεται νόμος, θα γίνουν ενέργειες. Ήδη υπόθηκε ότι για τα 31 εκατομμύρια θα περάσουν στην κεντρική διοίκηση για να μπορεί να γίνει. Είναι μια υπογραφή. Ναι, εύκολα, αλλά με συγχωρείτε, δεν είχε γίνει μέχρι τώρα αυτό το εύκολο. Πάμε. Άρα, όπου χρειαστεί νόμος, θα γίνει και νόμος. Η ουσία πάντως είναι ότι οι άμεσες ενέργειες ανακούφιση, δηλαδή τα άτομα τα οποία ήταν καμένοι με εγκάβματα το να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ. Έχουν πρόσβαση. Όχι, γιατί δεν είχαν για συγκεκριμένες πράξεις, γιατί δεν προβλέπονταν από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας. Και τους δίνεις αυτές τις δυνατότητες. Όλα αυτά τα θέματα και αντιστοίχως θα πρέπει ή να γίνει αποψήλωση, άστε τα κινητά. Το ότι έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2.000 δέντρα, καμένα που δεν έχουν κοπεί, έχουν από τα 6.000 τα 4 έχουν κοπεί. Τα άλλα, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει ένα οικόπεδο αυτή τη στιγμή που λένε οι ίδιοι ότι είναι γεμάτο και θα καθαριστεί, μάλιστα όπως ακούσατε χθες, η συνεννόηση η οποία έγινε με ειδικές. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις που μπορεί να γίνουν άμεσες και υπάρχουν και κινήσεις που πρέπει να ξεπεραστεί γραφειοκρατία. Και τα δύο πρέπει να κινηθούν και πρέπει να κινηθούν τάχιστα. Η ουσία είναι ότι του χρόνου τέτοια λέει, εποχή να έχουν γίνει παραπάνω πράγματα από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Δούμε. Του χρόνου, μήπως βγάζουμε τους ανθρώπους αυτούς και πάλι δεν έχουν πάρει άδεια από το δασαρχείο. Αυτό που λέει τώρα ο κύριος Πλεύρης και αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Θέλω να σας πω ότι όλοι εκπλαγήκαμε που τα αυτονόητα πράγματα, δηλαδή είναι 58 άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα φάρμακά τους. Εγώ έχω τελείως διαφορετική ενημέρωση για την πρόσβαση του στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μα συγγνώμη, αυτό που ανακοίνωσε δεν ήταν τα ψέματα. Δεν ξέρω. Ή το πάγωμα για τον έμφυα. Πραγματικά. Να σας πω κάτι. Πόσο κόστιζε το πάγωμα για τον έμφυα. Δώσατε τόσα επιδόματα. Δεν μπορούσε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο να το κάνει αυτό. Θα κάνω μια γενική τοποθέτηση και θα πω το εξής. Εννοείται ότι, αν δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον έμφυα, ότι προφανώς είναι ένα θέμα γραφειοκρατικό, δεν πρόλαβε δηλαδή να λειτουργήσει. Αλλά είπατε και μόνοι σας. Πας να παρέμβεις σε μια περιοχή μετά από αυτή τη τραγωδία, η οποία έγινε για αυτούς τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείς να παρέμβεις μετά. Είναι αυτό το πράγμα, το πώς στήθηκε αυτό το ελληνικό κράτος, το πώς δεν είχε ποτέ εργαλεία, δασικές εκτάσεις. Ναι, αλλά δεν αυτό εκλεγήκατε εσείς. Ναι. Εμείς για να τα όμως, και πάτε εμείς στο μεγάλο, κύριε Πέκα. Δεν το μικρό. Λύσαμε στα 100%. Πάτε στο μεγάλο. Το μεγάλο μικρό είναι όμως, να ξέρει η ΔΕΗ ότι κάτι το σπίτι μου. Ξέρετε και κάτι. Να μην μου στείλει λογαριασμό. Επειδή τυχαίνει να είμαι και μηχανικός και έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε διάφορα έργα.
Το μικρό λοιπόν που μπορεί να είναι ένα δέντρο στη μέση του δρόμου μπορεί να σταματήσει κάτι πολύ μεγάλο. Διότι όταν όλα γίνονται χωρίς σχεδιασμό, χωρίς χωροταξία, χωρίς χρήση γης, χωρίς αποχαρακτηρισμούς, χωρίς κτηματολόγια, χωρίς χωρίς. Σας λέμε για συγκεκριμένα λάθη και σας λέτε όχι, να ξαναφτιάξουμε το κράτος από την αρχή. Αυτό γίνεται, προσπαθούμε. Όχι, εγώ σας λέω ότι αυτό προσπαθήσαμε και όσο ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε προχωρήσει. Αυτό νομίζω γίνεται αποδεκτό από όλους, ό,τι αφορά και τους δασικούς χάρτες, τα κτηματολόγια και τα εργαλεία. Στο ΜΑΤ δεν κάνετε τίποτα. Αφήστε το ΜΑΤ μιλάμε τώρα. Τι εννοείται δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις μερικά. Τυχαίνει να μην το ξέρω και ακριβώς, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Αλλά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει και πρόσβαση σε όλους τους εγκαυματίες. Ήδη έχουμε βγει ανακοινώσεις σχετικές. Να συνεχίσετε, κυρία Πέρκα, οι πολιτικές δυνάμεις, να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Εγώ νομίζω αυτό είναι το βασικό. Να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Και να έχουμε τέτοια ετοιμότητα υπηρεσιακή, να το πω έτσι και επιχειρησιακή, ούτως ώστε στο συμβάν να επεμβαίνουμε αμέσως. Επιχειρησιακό, εγώ θα κάνω και το σχόλιο μου το πολιτικό για τον κύριο Τσουβάλα, ο οποίος παρετήθηκε διότι ακριβώς είχε χειριστεί την υπόθεση κομμάτι και μετά επιβραβεύτηκε ως πολιτικό. Ένα τέλειο, κοιτάξτε, γίνεται. Το κράτος πρέπει να λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Χωροταξικά το να λύσουμε τα προβλήματα μπορεί να χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Όταν όμως γίνονται τραγωδίες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι στη χωροταξία που υπάρχουν. Σωστό. Από εκεί πέρα ευθύνες αποδοθούν. Και η ίδια η δικαιοσύνη δεν έχει ασκήσει δίωξη στο συγκεκριμένο τον οποίο λέμε τον κύριο Τσουβάλα, γιατί δεν βρήκε κάτι στο οποίο ευθύνεται. Καλώς. Υπάρχει δίωξη σε πολλούς άλλους που θα δούμε ποιοι τελικά ευθύνονται. Κύριε Πλεύρη, εγώ δεν θα πω για τον κύριο Τσουβάλα. Όχι, επειδή αναφέρθηκε, γιατί θα πούμε διώξη. Τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι ευθύνεται και πώς κοιμάται ήσυχος. Δεν λέω ότι δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας περιμένει ο κύριος Χατζηδάκης να έχουμε μετά. Νομίζω ότι ο ψήλος στον κόλπο. Ναι, δεν μιλήσαμε γιατί δεν μιλήσαμε. Θα μιλήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη να μας πει τα πώς η ιδέα που ένα 700 πήγε στα 300 εκατομμύρια, που ένα δις 700 πήγε στα 300. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πήγει ο ΑΔΜΙΕ, μια εταιρεία δηλαδή μέσα από την ΔΕΗ και τη μετράμε όμως. Μας περιμένει ο κ. Χαριδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.